Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ κοντά σας για ακόμη ένα βράδυ, απόγευμα Δευτέρας. Να τα πούμε καιρό, η αλήθεια είναι. Τα ξαναλέμε εδώ από την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV εδώ στην Νέα Σμύρνη, στην εκπομπή Πρώτος Σκορ. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Από την τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή, από την τελευταία φορά που τα είπαμε, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά και είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε και μπορούμε να συζητήσουμε. Γι' αυτό ας μην χάνουμε χρόνο, ότι αρχικά θα αναφερθούμε στο τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για την αγωνιστική δράση την πιο πρόσφατη. Να πούμε ότι από σήμερα ξεκινάει η διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Επομένως, θα επικεντρωθούμε λίγο και στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, κυρίως με την Αγγλία, που έρχεται αυτή την Παρασκευή στις 14 του Νοέμβρη, την Πέμπτη, με συγχωρείτε, στο ΆΚΑ, 14 του Νοέμβρη, σε τρεις μέρες δηλαδή. Θα μιλήσουμε λίγο και για Champions League, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί λίγο η κατάσταση και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, πώς έχουν πάει μέχρι στιγμής τα πράγματα. Τώρα που είμαστε ουσιαστικά στο τρόμο τα μισά, σε Europa League και Conference League που αφορά Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε με τα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η οποία ολοκληρώθηκε χθες με το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπου ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με 2-3 μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα αποτέλεσμα, αρχικά να πούμε πως το χρειαζόταν πάρα πολύ όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού και για λόγους ψυχολογίας, αλλά ήταν και μια πάρα πολύ σημαντική βαθμολογικά νίκη, γιατί με αυτό το τρίποντο ο Ολυμπιακός των αρκετών προβλημάτων μέσα στη σεζόν, των αρκετών σκαμπανεβασμάτων και των αρκετών στραβοπατημάτων, μπορούμε να πούμε, είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή, έστω και αν είναι συγκάτοικος με Άρη και ΑΕΚ. Ο Άρης έχασε, η ΑΕΚ κέρδισε, θα τα πούμε στην συνέχεια. Είδαμε, η αλήθεια είναι, σε αυτό το παιχνίδι έναν Ολυμπιακό ο οποίος μπήκε νοθρά στο πρώτο 10 λεπτό, 15 λεπτό. Εκεί ο ΠΑΟΚ κάπως αυτό προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί με δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχε με τον Ντεσπότοφ και τον Μπράντον Τόμας. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά το πρώτο τέταρτο δηλαδή του αγώνα στην Τούμπα, ήταν φανερό πως ο Ολυμπιακός πήρε τα ενία, για να το πούμε καλύτερα, είδε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, γιατί ο ΠΑΟΚ σαν να έλβησε κάπως τον διακόπτη. Είδαμε από εκεί πέρα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ολιγορούσε σε πολλές φάσεις. Είδαμε τους αμυντικούς του να χάνουν τους παίκτες του Ολυμπιακού σε αρκετές περιπτώσεις και να μην πηγαίνουν πρώτοι στις μπάλες. Ο Ολυμπιακός πήρε πολλές δεύτερες μπάλες συγκεκριμένα, και αυτό λέει πολλά για την εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας εχθές. Και μία από τις περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο που έχασαν παίκτη του Ολυμπιακού, η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν στο 32, όταν βρήκε πάρα πολύ ωραία ο Τσικίνιο τον Κοστούλα, καθώς με κεφαλιά πέτυχε ένα ιστορικό γκολ για τον ίδιο και για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα, και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού σε ηλικία 17 χρονών και 5 μηνών. Ο οποίος επιβραβεύτηκε για τις καλές του εμφανίσεις, όσες φορές δεν είχε χρησιμοποιήσει ο Μεντιλίμπαρ, δεν είχε σκοράρει πριν από το παιχνίδι με την Τούμπα, αλλά να που προσέθεσε από χθες και το σκοράρισμα στο ρεπερτόριό του ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ σε ένα τόσο μεγάλο, σημαντικό ντέρμπι, σημαντικό και βαθμολογικά, όχι μόνο για λόγους γοήτρου, με δύο 17χρονους στην δεκάδα. Το Μουζακίτς στα χαφ, ο οποίος εδώ και καιρό έχει καθιερωθεί στην δεκάδα του Ολυμπιακού, και τον Κοστούλα στην επίθεση πίσω από τον Ελκάμπη, ο οποίος συνήθως περνούσε ως αλλαγή, είναι όμως και αυτός ξεκάθαρα στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ από την αρχή της σεζόν, και γενικά έχει δείξει την πρόθεσή του από το καλοκαίρι και όλος ο Μεντιλίμπαρ να δώσει ευκαιρίες στους νέους που κατέκτησαν και το Youth League πέρσι. Σε συνάρτηση, τα έχουμε ξαναπεί, με το γεγονός ότι δεν έχουν βγει περισσότερες μεταγραφές φέτος στον Ολυμπιακό. Λοιπόν,
Έτσι λοιπόν έκανε ο Ολυμπιακός το 0-1. Με αυτό το 0-1 πήγε στα αποδυτήρια και 5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, πάλι η άμυνα του ΠΑΟΚ έχασε επιθετικό του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά τον Ελκαμπή, ο οποίος δεν χρειάζεται και πάρα πολλές προσπάθειες για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Από την πολύ ωραία ασίστ του Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα χθες, έκανε το 0-2 με την προβολή εκεί πρώτου Κοτάρσκι και έβαλε γερές βάσεις για να πάρει το διπλό Ολυμπιακός από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια αντίδραση, σίγουρα άλλαξε η εικόνα του παιχνιδιού από τη στιγμή που πέρασε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο παιχνίδι, έδωσε άλλη ενέργεια στον ΠΑΟΚ και από δική του προσπάθεια, πολύ όμως προσπάθεια, ήρθε και το γκολ της μείωσης στο 1-2 του Μπάμπα Ράχμαν. Ήταν φοβερό σε εκείνη τη φάση πώς τράβηξε ο Κωνσταντέλιας όλη την άμυνα ουσιαστικά του Ολυμπιακού επάνω του. Όλη η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού σε εκείνη τη φάση επικεντρώθηκε στο τι θα κάνει ο μικρός και έμεινε ο Ράχμαν μόνος του στα αριστερά, πλάσαρε τον Τζολάκη για το 1-2. Θα έλεγε κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε τον γκολ της μείωσης σε πολύ καλό χρονικό σημείο, πριν ακόμη συμπληρωθεί μια ώρα και είχε μισή ώρα γεμάτη και έτσι καθυστερήσει μπροστά του για να ψάξει μια ισοφάριση, γιατί όχι μια ανατροπή. Αλλά 10 λεπτά αργότερα από τη μείωση, ο Ολυμπιακός σκόραρε ξανά, χτυπώντας την αντεπίθεση και με τη βοήθεια της άμυνας του ΠΑΟΚ, που βέβαια σε λάθος, με τον Ζέλσον Μαρτίνς, τον κορυφαίο του παιχνιδιού, ο οποίος πλάσαρε σωστά, βγήκε τέτα τέτ με τον Κοτάρης και από την πάσα του Τσικίνιο, που ο οποίος είχε δύο assist, το χθεσινό παιχνίδι, είχε δύο assist στο Τσικίνιο και ένα γκολ, μια assist ο Ζέλσον. Και έκανε το 1-3 και εκεί κάπου σκότωσε, θα λέγαμε, τις ελπίδες του ΠΑΟΚ για κάτι καλό σε αυτό το παιχνίδι. Το 1-3 ήρθε σε πολύ κομβικό χρονικό σημείο, πάνω που ο ΠΑΟΚ πίεζε για την ισοφάριση. Και εκεί βέβαια επηρεάστηκε αρκετά και η ψυχολογία των παιχτών του Ολυμπιακού προς τα πάνω, των παιχτών του ΠΑΟΚ προς τα κάτω. Ο ΠΑΟΚ πάντως βρήκε το δεύτερο γκολ με το αυτογκολ του Κάρμο. Πίεσε και στο τέλος, τα τελευταία λεπτά, για την ισοφάριση, αλλά ο Ολυμπιακός κατάφερε να κρατήσει το υπέρ του σκορ και να φύγει με ένα τεράστιο διπλό από την Τούμπα. Να πούμε δύο διαφορετικά στοιχεία όσον αφορά τις επιδόσεις του ΠΑΟΚ. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ έχει να νικήσει την Τούμπα από τα τέλη Αυγούστου και έχει αρχίσει και γίνεται πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και γίνονται προβλήματα εντός έδρας παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε και από τον Όφη μέσα στο γήπεδό του πριν από λίγες μέρες. Έχασε και από την Στεάουα, θυμίζω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Βικτόρια Πιλζέν. Μιλάω τώρα και για την Ευρώπη γενικά. Βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες να πάρει θετικά αποτελέσματα μέσα στο γήπεδό του. Και είναι κάτι φυσικά αυτό που του έχει στοιχήσει. Και δεύτερον, αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα του ΠΑΟΚ εντός έδρας. Η τρίτη συνεχόμενη ήττα στην Τούμπα, πριν από τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είχε χάσει από τον Όφη και είχε χάσει και από την Στεάουα στην Ευρώπη. Παρεμβάλλεται βέβαια η ισοπαλία με την Βικτόρια Πιλζέν και ξαναλέω ότι για πάρα πολλά παιχνίδια δεν έχει νικήσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μάλλον, με συγχωρείτε, η τρίτη έχουμε μόνο για το πρωτάθλημα ήταν αυτή, γιατί υπάρχει και ήττα από τον Άρη στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που έγινε στα τέλη του Σεπτέμβρη. Ήταν με 1-0 από τους κίτρινους. Επομένως, εντός έδρας ήττα από τον Άρη, εντός έδρας ήττα από τον Όφη και τώρα το ίδιο με τον Ολυμπιακό, και είναι κάτι που είχε να γίνει από το 1965, είχε να του συμβεί το ΠΑΟΚ αυτό, να χάσει δηλαδή τρία παιχνίδια σερί στο γήπεδό του. Να πούμε καλησπέρα και στο φίλο του Γιάννη που μας ακούει. Λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα προβληματίσει πολύ τους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορρά. Και όχι μόνο αυτό, και κάποια άλλα στοιχεία που έβγαλε, που δεν έβγαλε μάλλον στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Κακή αμυντική λειτουργία. Είπαμε πως και στο γκολ του Κοστούλα και στο γκολ του Ελκαμπή η άμυνα έχασε τους φόρτους του Ολυμπιακού ουσιαστικά. Δεν κατάφεραν ο Κόλλη και ο Λόβρεν, που ήταν οι δύο σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ, να αντιδράσουν σωστά και να έχουν μια σωστή
αμυντική λειτουργία. Και στο τρίτο γκολ, πάλι από γκάφο ουσιαστικά τη άμυνα του ΠΑΟΚ, μπόρεσε ο Τσικίνιο να βρει την ευκαιρία να βγάλει μόνο του τέταρτο με τον Τετάρσκι τον Ζέλσον. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει πρόβλημα στο γκολ σε ένα ακόμη παιχνίδι παρά το γνωστό σκόρα δύο φορές. Το ένα γκολ μπήκε με αυτό γκολ, από λάθος δηλαδή τη άμυνα του Ολυμπιακού, το αυτό γκολ του Κάρμο. Το άλλο ήταν ουσιαστικά προήλθε από μια προσωπική ενέργεια του Κωνσταντέλια και από μια κόντρα από παίχτη του Ολυμπιακού. Η μπάλα έφτασε στον Μπάμπα Ράχμαν, ο αριστερός μπακ σκόραρε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει τρεις φορ, τον Μπράντον Τόμας, τον Τισουντάλη και τον Τσάλοφ, και ακόμα παραμένει το πρόβλημά του στο σκοράρισμα. Ο Τισουντάλη, ο οποίος και μεσοβδόμαδα στο Old Trafford, στο μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Manchester United, έχασε μια απίστευτη ευκαιρία που θα μπορούσε να ξαναβάλει τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο η ευκαιρία αυτή καθ' αυτή, γιατί ακόμα και παγκόσμιες κλάσεις ποδοσφαιριστές μπορούν να χάσουν τέτοιες ευκαιρίες. Είναι ότι γενικά αυτή η φάση συνοψίζει την κατάσταση στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Του έχει στοιχήσει πολύ το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη έναν φορ που να του δίνει το εύκολο γκολ, όπως έχει για παράδειγμα ο Ολυμπιακός τον Ελκάμπη, και αυτό του στοιχίζει σε βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, εντάξει, το μείον 1 είναι από την κορυφή, έτσι όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου γύρου, δεν είναι μακριά, αλλά εντάξει, στα τελευταία παιχνίδια, στα τελευταία 4 παιχνίδια για παράδειγμα, έχει 2 ήττες και μια ισοπαλία. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε η περσινή πρωταθλήτρια ομάδα να είχε εκμεταλλευτεί διαφορετικά τα τελευταία της μάτς. Για τον Ολυμπιακό τα είπαμε, πάρα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα και για την ψυχολογία. Και ξαναλέω, να πως αλλάζει καμιά φορά τα δεδομένα σε μια σεζόν. Από εκεί που υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια για γκέλες όπως με το Λεβαδιακό ή τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκι ή τα δίνητα για παράδειγμα στην Τρίπολη από τον Αστέρα. Ο Ολυμπιακός έχει 3 ισοπαλίες και 2 ήττες στα πρώτα του 11 μάτς στο πρωτάθλημα και είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες στο φετινό πρωτάθλημα. Και έχουμε ακόμη, πιστεύω, να δούμε πολλά. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε και την ήττα του Άρη στο Αγρίνιο, κυνήξε 3-0 τον Αστέρα Τρίπολης στη Φιλαδέλφια, στη Νέα Φιλαδέλφια, και είναι στην κορυφή και εκείνη. Χατζησαφή, ο Φερνάντες και ο Γκαρσία τα γκολ της. Ο Αστέρας τέλειωσε με 9 παίχτες στο παιχνίδι. Υποβλήθηκε ο Αλάγκμπε στο 36 και ο Τζανδάρης στο 70. Και ήταν κάτι που έκανε φυσικά και πιο εύκολη την αποστολή της ΑΕΚ. Λοιπόν, και ο Άρης την ίδια μέρα, το Σάββατο που έγιναν αυτά τα παιχνίδια, ιτήθηκε στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό με 2-1 σε ένα παιχνίδι που συζητήθηκε πάρα πολύ, για τους λάθος λόγους όμως, συζητήθηκε πάρα πολύ λόγω της διαιτησίας, κάποιων διαιτητικών αποφάσεων. Thank you.
παιχνίδι λοιπόν στο Αγρίνιο που τα είχε όλα. Πραγματικά νίκη του Πανατολικού με 2-1 κόντρα στον πρωτοπόρο Άρη. Γκολ στο 90-10, στο 100 λεπτό δηλαδή του παιχνιδιού, γιατί ήταν πολλές και καθυστερήσεις. Και 3 ακυρωθέντα γκολ, τα 2 για τον Πανατολικό, το 1 για τον Άρη. Και κάπως η διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι τα κατάφερε και έχουν παράπονα και οι δύο ομάδες. Να πούμε καταρχάς ότι εγώ αυτό που ξεχωρίζω από αυτό το μάτς ήταν το απίστευτο γκολ του Μανού Γκαρθία στο 41ο λεπτό, με το οποίο ο Άρης σοφάρισε σε 1-1 τον Πανετολικό. Και γενικά τα έχουμε ξαναπεί ότι ο Άρης έχει κάποιους παίκτες που δεν διαθέτουν οι λεγόμενες τέσσερις κορυφαίες ομάδες φέτος. Και ένα τέτοιο σύνομα του Γκαρθία, που για μένα και νομίζω για τους περισσότερους είναι το κορυφαίο δεκάρι στο πρωτάθλημα. Έχει απίστευτη ποιότητα αυτός ο παίκτης και το έδειξε σε μια ακόμη περίπτωση με φοβερή λόμπα το γκολ του αυτό για το 1-1. Ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος σκόραρε άλλο ένα απίστευτης ομορφιάς γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ήταν αυτό το γκολ του Άρη που ακυρώθηκε, και ακυρώθηκε η αλήθεια είναι για ένα φάουλ στο κέντρο του Σιφουέντες, μάλλον αυστηρό. Κάποια άπλωσε το χέρι ο χαφ του Άρη, βρήκε ελάχιστα νομίζω τον αντίπαλό του. Νομίζω εξάντλησαν την αυστηρότητά τους εκεί οι διαιτητές και VAR. Και ο Πανετολικός, όπως είπαμε, το ακυρώθηκαν δύο τέρματα. Πολύ κουβέντα και για το πρώτο γκολ που το ακυρώθηκε, αν επηρεάζει ο παίκτης Πανετολικού τη φάση την ώρα που κάνει κίνηση για την απόκρουση ο τερματοφύλακας του Άρη. Αλλά τελικά ο Πανετολικός λυτρώθηκε με τον Μπελεβόνη στο 90-10, και ενώ ο Παντελάκης ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ στο 17, ο Πανετολικός, ο οποίος και αυτός είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι με αυτό το τρίποντο πήγε στους 18 βαθμούς και είναι στο μείον 3 από την κορυφή ο Πανετολικός. Έχει 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες στα πρώτα αυτά 11 παιχνίδια. Και είναι και στο μείον 1 από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός έψαχνε ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στη Λαμία μέσα στο γήπεδό του, στο ΆΚΑ. Έψαχνε αντίδραση μετά την επώδυνη, αλήθεια είναι, ήττα από την Djurgården στη Σουηδία για την τρίτη αγωνιστική του Conference League. Βρήκε αυτό που έψαχνε, βρήκε το τρίποντο με ένα φοβερό shoot goal του Μπακασέτα στο 73, και ενώ η Λαμία χρειάστηκε να παίξει με 10 από το 50 με λόγω αποβολής του Ραντόνια, αλλά δεν έπεισε με την αγωνιστική του εικόνα ο Παναθηναϊκός. Και συγκεκριμένα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά ανύπαρκτος επιθετικά ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας μαζί με την Καλυθέα, μετά και από αυτή την ήττα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει προπονητή. Ένα από τα πολλά που γίνανε από την τελευταία μας εκπομπή μέχρι τώρα. Η απομάκρυση τελικά του Ντιέγκο Αλόνσο, που ήταν και εδώ που τα λέμε ένα κοινό μυστικό στο τριφύλλο, ότι κάποια στιγμή δεν θα τραβήξει αυτή η υπόθεση με τον οργανό προπονητή και θα χρειαστεί να απομακρυνθεί. Ήρθε ο Ρουι Βιτόρια, πρώην προπονητής και της Μπενφίκα. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη ο Βιτόρια να περάσει τη δική του φιλοσοφία και να αλλάξει άδεια τα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Στον τεμπούτο του ο Βιτόρια πήρε το διπλό στο Βόλο, κόντρα στην ομόνιμη ομάδα, σε ένα παιχνίδι που επίσης ο Παναθηναϊκός έπαιξε με παίκτη παραπάνω για αρκετή ώρα. Έβγαλε εκεί καλό πρόσωπο πάντως για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Έχασε και αρκετές ευκαιρίες, έδειξε πράγματα επιθετικά. Ήρθε αυτή η ήττα στη Σουηδία από την Djurgården, που τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση, αλήθεια είναι, στο πρωτάθλημα αυτό του Conference League. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Και τώρα ήρθε μια ακόμη νίκη, η δεύτερη συνεχόμενη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, κόντρα στην Λαμία, αλλά προβλημάτισε σίγουρα το τριφύλι με την απόδοσή του. Πάντως, το είπαμε και πριν, είναι ένα πρωτάθλημα όπου τα πάντα είναι ρευστά. Θέλουμε δύο αγωνιστικές για να φύγει ο πρώτος γύρος, και έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες ισόβαθμες στην κορυφή με 21 βαθμούς, τον Άρη, την ΑΕ και τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ στους 20, στην τέταρτη θέση, ένα βαθμό δηλαδή πιο κάτω, και τον Παναθηναϊκό να κλείνει την πεντάδα στους 19, και από κάτω τον Πανετολικό με 18. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλες οι ομάδες έχουν γκελάρι, όλες οι ομάδες έχουν τα προβλήματά τους, δεν δικαιούται καμία να λέει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ότι δεν έχει πολλά πράγματα να διορθώσει.
Σίγουρα περιμένουν όλες και την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, όπου εκεί μπορούν να διορθώσουν κάποιες αναορθογραφίες, αν και αυτό γίνεται πιο δύσκολα παραδοσιακά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο από ό,τι στη θερινή. Και συνεχίζουμε, τώρα έχουμε βέβαια τη διακοπή, αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον συνεχίζεται αμύωτο και μην ξεχνάμε ότι επιστρέφοντας από τη διακοπή θα υπάρχει ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πάμε να λίγο να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με τις ελληνικές ομάδες. Είχαμε και ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Λοιπόν, δυστυχώς η συγκομιδή αυτή την τέταρτη αγωνιστική του Europa και τρίτη του Conference δεν ήταν καλή για τις ελληνικές ομάδες και θα τολμήσω να πω δεν ήταν καλή για άλλη μια αγωνιστική. Ένας βαθμός σε τρία παιχνίδια, δυστυχώς για τις ομάδες μας. Ο βαθμός που πήρε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Rangers στο Καραϊσκάκη. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, εντάξει, νομίζω δεν μένει ανικανοποίητος με τον βαθμό αυτόν. Είναι ένας βαθμός που αν το συνδυάσουμε και με τις δύο νίκες που είχε με Μπράγκα και με Μάλμε, είναι ένας καλός βαθμός, δηλαδή έφτασε τους 7 βαθμούς ο Ολυμπιακός, έχει ακόμη παιχνίδια να κυνηγήσει βαθμούς και είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι της απευθείας πρόκρισης στους 16. Αυτό είναι το ζητούμενο, το πλασάρισμα στην πρώτη οχτάδα για τον Ολυμπιακό, την πρώτη οχτάδα της League Phase. Οι Rangers νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι ήταν ένα κλικ πιο καλή από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έβαλε μεν ένα τεράστιο ομορφιάς γκολ με τον Ελκαμπή. Το γκολ που βάζει ο Ελκαμπή, έτσι όπως τρίβει το σώμα του, έτσι όπως εκτελεί και πάει μπάλα δοκάρι μέσα, νομίζω να το βάζει κάποιος από τους πολυδιαφημισμένους αστέρες των ευρωπαϊκών γηπέδων, όπως ο Χάλαντ για παράδειγμα, που τον έχω κάνει να σκοράρει με αυτόν τον τρόπο. Θα έπαιζε παντού και θα μιλάγαμε ακόμη γι' αυτό. Με αυτόν τον γκολ ο Ελκαμπή έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη με 20 τέρματα και το έχει πετύχει ούτε σε 1,5 χρόνο παρουσίας του στο λιμάνι. Πραγματικά απίστευτες επιδόσεις, αλλά και πώς να μην το πετύχει όταν και πέρσι, ειδικά στο Conference και στο Europa, αλλά και στο Conference, σκόραρε κατά ρυπάς. 5 έβαλε μόνο στην Aston Villa σε 2 παιχνίδια και βγήκε πρώτο σκόρερ του Conference League. Μιλάμε για τρομερό center for για τα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μόνο αυτό μπορεί να κρατήσει από το παιχνίδι με τη Rangers, δηλαδή το πανέμορφο γκολ του Ελκαμπή. Λίγο μετά ισοφαρίστηκε και με τον Dessers, με το λάθος που έκανε ο Μουζακίτης από τα λίγα του λάθη, αλλά εντάξει, 17 χρονών θα κάνει κάποια λάθη απειρίας, δεν γίνεται να παίζει συνέχεια σαν τριαντάρης.
Και οι Ρέτζες είχαν και άλλες καλές στιγμές, δηλαδή αν δεν ήταν ο Τζολάκης μπορεί να φεύγαν και με το διπλό από το Καραϊσκάκη. Αλλά οκ, okay, ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη βγάζει ένα πρόσωπο παίζοντας με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Το είδαμε βέβαια και στην Τούμπα αυτό, θέλει σιγά σιγά να το μεταφέρει και στο πρωτάθλημα, κάτι που δεν το είχε καταφέρει μέχρι στιγμής. Και δεν δείχνει να ανησυχεί, δηλαδή οκ, okay, έχασε από τη Λιόν στην πρεμιέρα μια ανώτερη ομάδα, μια ομάδα με μεγαλύτερη ποιότητα, φάνηκε αυτό. Μόνο ότι έβαλε κάποια στιγμή Μπενράχμα και Ζαχά από τον πάγκο, εντάξει, νομίζω λέει πολλά. Πήρε την νίκη με την Μπράγκα με 3-0, πήρε την νίκη στη Σουηδία κόντρα στη Μάλμε άνετα με 0-1, έφερε τώρα ισοπαλία με τους Rangers. Οκ, okay, έχει 7 βαθμούς και έχει άλλα 4 παιχνίδια με Στεάουα εκτός, με Τβέντε εντός, με Πόρτο εκτός που θα είναι θεωρητικά το πιο δύσκολο, αλλά μπορεί να το κυνηγήσει ο Ολυμπιακός. Και με Καραμπάγκ εντός που μπορεί να φτάσει στην καλύτερη δυνατή συγκομιδή και να τερματίσει στην οκτάδα. Είναι στην 11η θέση ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Η 8η Στεάουα που την αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική έχει 9. Και 7 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός στο μείον 2. Σίγουρα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ, εντάξει, στη συγκεκριμένη αγωνιστική είχε πολύ δύσκολη αποστολή, δηλαδή έπαιζε στο Old Trafford με την Manchester United. Πάλεψε το match. Και εγώ ήμουν από αυτούς που πιστεύανε πως μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ στο Old Trafford και πριν αρχίσει το παιχνίδι, γιατί η United και δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση. Απομάκρυνε το Ten Hag, την καθοδήγησε σε αυτά τα match μέχρι να πάει ο Αμορίμ, ο οποίος αναλαμβάνει, πήγε σήμερα στο Manchester και αναλαμβάνει από την διακοπή και μετά αμέσως. Την καθοδήγησε ο Van Nistelrooy. Έδειξε καλό πρόσωπο του Van Nistelrooy, η αλήθεια είναι, σε όσα μάτς την καθοδήγησε ο παλιός της Άσος. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ βρήκε τα δύο γκολ με τον Αμάτ Γιαλό. Και είπαμε πως ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Του μένει και αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τισουντάλη που αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε το μάτς, ούτε ήταν στο Old Trafford. Ούτε η ήττα του στην Κωνσταντινούπολη με τη Γαλατά. Εκεί είχε δύο εκτός έδρας παιχνίδια με σαφέστατα ανώτερες ποιοτικά ομάδες. Γιατί και η Γαλατά, μην γελιόμαστε, ως ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης προβάλλει. Άσχετα αν οι τουρκικές ομάδες έχουν έναν δικό τους ξεχωριστό τρόπο να αποτυχάνουν πάντα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή τη στιγμή η Γαλατά είναι στους 10 βαθμούς και στην τρίτη θέση της συνολικής κατάταξης, της League Phase. Έχασε τον Νικάρντι βέβαια, με ρήξη χιαστού, αλλά εντάξει, επιθετικά έχει, είναι γεμάτη με Όσιμεν εκεί και Μπατσουαγή. Το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν οι εκτός έδρας ήττες του αυτές, ήταν ήττες εντός προγράμματος στην τελική. Το πρόβλημα του είναι, και ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε και στο ξεκίνημα, η πολύ κακή του, ο πολύ κακός του απολογισμός στην Τούμπα, ο οποίος υπάρχει στο πρωτάθλημα και μεταφέρεται και στην Ευρώπη, έχει χάσει από Στεάουα, και έχει φέρει ισοπαλία με την Βικτόρια Πλιζέν, η ομάδα του Λουτσέσκου. Και είναι στις τελευταίες θέσεις της League Phase, είναι στην 33η και έχει μόνο ένα βαθμό, το βαθμό με την Πλιζέν. Υπάρχει χρόνος για τον ΠΑΟΚ να ανακάμψει, να κάνει την δική του relance στο Europa, αλλά καταλαβαίνετε πως είμαστε στον δρόμο τα μισά, άλλα 4 παιχνίδια έχουμε και τα περιθώρια στενεύουν. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει τώρα στη Λετωνία όταν επιστρέψουν από τη διακοπή με την Ρίγας Πουτμπόλα. Εννοείται ότι είναι μάτς που πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Υποδέχεται τη Φερεντσβάρος άλλο ένα μάτς must win για τους ασπρόμαυρους. Υποδέχεται μάλλον τη Σλάβια Πράγας. Δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια και πάει να παίξει τελευταία αγωνιστική στο Σαν Σεμπαστιάν με την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Άλλη μια δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία. Αλλά το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να πάρει αυτά τα τρία μάτς. Με Ρίγας, με Σλάβια και με Φερεντσβάρος. Γιατί εάν συνεχίσει και χάνει βαθμούς, τότε δυσκολεύει ακόμα και το πλασάρισμά του στις 9-24 για να παίξει αυτόν τον έξτρα γύρο για να διεκδικήσει την πρόκρισή του στους 16. Και πάμε και στο Παναθηναϊκό, που και στο Παναθηναϊκό τα ίδια ισχύουν με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ήταν με την Τσέλσι, ήταν βαριά ήττα. Ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε πράγματα, δεν του άφησε περιθώρια Τσέλσι στο ΆΚΑ με εκείνο το 1-4. Η Τσέλσι άλλωστε έχει δείξει από την αρχή ότι είναι
και ένα και δύο και τρία βήματα παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες φέτος στο Conference. Την Νόα που απέκλεισε την ΑΕΚ καλοκαιριάτικα, τη διέλυσε με 8-0 στο Stamford Bridge, 6-0 ήταν το ημίχρονο και νομίζω 4-0 ή 5 εκεί στο 20 λεπτό. Εντάξει, μια ήταν με την Chelsea, ακόμα και στην έδρα του ήταν εντός προγράμματος, αλλά έχει χάσει βαθμούς από την Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα και έχασε, που ήρθε 1-1 και έχασε τώρα στη Σουηδία με 2-1 την Djurgården με ανατροπή κιόλας. Και είναι πολύ χαμηλά, έχει ένα βαθμό μόνο σαν τον ΠΑΟΚ και είναι στην 31η θέση. Ο Παναθηναϊκός, όσο ζει, ελπίζει βέβαια σε αυτό το conference. Το conference, θυμίζω, έχει 6 μάτς στην πρώτη του φάση. Κάθε ομάδα δίνει 6 μάτς, όχι 8, όπως δίνουν οι ομάδες στο Champions League και στο Europa. Επομένως, ο Παναθηναϊκός έχει άλλα 3 παιχνίδια να δώσει στην Ευρώπη σε αυτή την πρώτη φάση. Και είναι must win και τα 3. Δηλαδή και το μάτς το ΆΚΑ με την Ελσίνκη. Και το παιχνίδι που θα γίνει στην. Δεν θα γίνει στην Ουαλία με την The New Sense, νομίζω θα γίνει στο γήπεδο της Wimbledon. Στο New Meadow, λέει εδώ που διαβάζω. Της Shrewsbury, με συγχωρείτε. Στο γήπεδο της Shrewsbury θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Τέλος πάντων, και το παιχνίδι στο νησί με την The New Sense και το match με την Dynamo Minsk, την ομάδα από τη Λευκορωσία. Μέσα στην έδρα του. Τα έχουμε ξαναπεί για τον Παναθηναϊκό και το conference. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν συνειδητοποιήσει, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το τέταρτο καλύτερο budget από τις ομάδες που συμμετέχουν φέτος στο conference. Δεν είναι καμιά ομάδα εκτός από την Chelsea φόβητρο ή τη Φιωρεντίνα, ας πούμε, η οποία τα πάει πολύ καλά και στην Ιταλία. Και εντάξει, δηλαδή μπορούμε να πούμε Chelsea, Φιωρεντίνα, Μπέτις, ομάδες που έρχονται και από προηγμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλο φόβητρο για τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη διοργάνωση και δεν θα έρθουν και άλλες ομάδες από την Europa. Αυτά τελειώσανε. Φέτος, όποια ομάδα ξεκινάει σε μια διοργάνωση, εκεί και ολοκληρώνει την πορεία της. Επομένως, εάν ο Παναθηναϊκός βρει κάποια στιγμή συνοχή στη σεζόν του, εάν καταφέρει ο Βιτόρι αυτό που δεν κατάφερε ο Αλόνσο, δηλαδή δούμε. Να μας δείξει το χορτάρι έναν βελτιωμένο αγωνιστικά Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με ποιότητα και έκανε και πολύ μεγάλες επενδύσεις το καλοκαίρι. Έχει ένα πολύ καλό ρόστερ στη θεωρία, πρέπει να το δείξει στην πράξη. Μπορεί να πάει μακριά στο conference. Αλλά δεν το έχει δείξει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν χάνεις βαθμούς από την Μπάνια Λούκα στη Βοσνία και από την Djurgården στη Σουηδία, δεν έχεις την πολυτέλεια μετά να λες ότι μπορείς να κάνεις μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Αλλά ξαναλέω, στον δρόμο τα μισά είμαστε. Έχει άλλα 3 μάτσο Παναθηναϊκός, Ελσίνκι, The New Sense, Dynamo Minsk. Μπορεί να κάνει ακόμα και το 3 στα 3, να φτάσει 10 βαθμούς. Αυτό είναι το μάξιμο που μπορεί να φτάσει. Και οι 10 βαθμοί του φτάνουν και του περισσεύουν, πιστεύω, για να τερματίσει ψηλά και να συνεχίσει στο conference.
Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στην Manchester United και στον Ρούμπεν Αμορίμ, το κεφάλαιο Αμορίμ που ξεκινά και επίσημα από σήμερα για το United, καθώς σήμερα αφήχθη ο Αμορίμ με τους συνεργάτες του από τη Λισαβόνα στο Manchester για να πιάσει δουλειά. Έγινε γνωστό και πριν από λίγο ότι αποχωρεί ο Ρουτ Φαν Νίστελρόι από την τεχνική ηγεσία. Δεν θα μείνει, γιατί αυτό ήταν και το μεγάλο ερώτημα στη United, ότι τις τελευταίες μέρες θα μείνει ως βοηθός και του Αμορίμ ο Φαν Νίστελρόι, όπως ήταν βοηθός του Έρικ Τεν Χαγκ, αλλά ο Αμορίμ έχει τους δικούς του συνεργάτες, φέρνει το δικό του staff στο Manchester και έτσι ο Φαν Νίστελρόι δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στο προπονητικό team της United, ίσως ακολουθήσει τη δική του πορεία ξανά ως πρώτος προπονητής. Βάν Νίστελρόι, ο οποίος έχει ένα ξεχωριστό δέσιμο με το σύλλογο, το έδειξε κιόλας και με τον κόσμο και αλήθεια είναι ότι μια χαρά τα πήγε η United σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο της. Αλλά προφανώς έγινε και μια συζήτηση, δεν ήταν εφικτό να συνυπάρξουν Αμορίμ και Βάν Νίστελρόι στον πάγκο της Manchester United. Ξεκινάει μια νέα εποχή για τους κόκκινους διαβόλους λοιπόν από σήμερα και επίσημα. Είναι φοβερό ότι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Αμορίμ στην Sporting Λισαβόνας ήταν η νίκη με 4-1 στο Champions League επί της Manchester City. Τώρα πριν από λίγες μέρες για την τέταρτη αγωνιστική της κορυφαίας διοργάνωσης, της League Thaïs της. Ήταν έτσι η τελευταία μεγάλη οντισιόν, θα λέγαμε, του Αμορίμ, που ήδη είχε συμφωνήσει με τη United, μπροστά στους φίλους της United, προς τους φίλους μάλλον της United. Και τι καλύτερο όταν βλέπεις τον νέο προπονητή της ομάδας σου να βάζει 4 γκολ στην μισητή αντίπαλο και συμπολίτησα City. Οι παντές της United, οι οποίοι έχουν ήδη λατρέψει τον Αμορίμ και δεν τον έχουν δει καν ακόμη να καθοδηγεί την ομάδα τους. Βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή νίξε 4-1 τη City με τη Sporting ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα και με τη Manchester United. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση προπονητή. Ο Πορτογάλος ούτε καν 40 χρονών, στα 39 του. Ο οποίος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγα χρόνια από το 20 που ανέλαβε την Sporting και την οδήγησε στην κατάκτηση 2 πρωταθλημάτων και την έβαλε ξανά στο χάρτη ουσιαστικά, όχι μόνο του Πορτογαλικού και του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, πάντα ήταν μέσα στις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Πορτογαλίας η Sporting, αλλά ήταν πάντα ο τρίτος πόλος, η τρίτη δύναμη πίσω από Πόρτο και Μπενφίκα, πίσω από Μπενφίκα και Πόρτο. Το τελευταίο πρωτάθλημα ήταν το 2002 πριν πάει ο Αμορίμ στην Λισαβόνα. Και κατάφερε το 2021, 19 χρόνια μετά την τελευταία φορά, να κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κατέκτησε και πέρσι, έχοντας φυσικά φτιάξει ένα εξαιρετικό σύνολο που θεσπόζει φυσικά σε αυτό ο Βίκτορ Γκιόκερες, ο πιο φορμασμένος σεντερφόρ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και αυτό που ξένησε πολλούς και αυτό που έκανε εντύπωση σε πολλούς ήταν πως το project αυτό, το απολύτως επιτυχημένο, επέλεξε ο Αμορίμ να το αφήσει στη μέση, να το αφήσει ημιτελές και να φύγει Νοέμβρη μήνα, είχε ρήτρα βέβαια, η Manchester United πλήρωσε τη ρήτρα του, για την Manchester United. Το ίδιος είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά πως ρώτησα τους ανθρώπους της United αν θα μπορούσα να πάω στην ομάδα στο τέλος της σεζόν, να ολοκληρώσω δηλαδή τη σεζόν με την Sporting, τη φετινή σεζόν. Του είπαν όμως ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να περιμένουν και ότι θα ήταν ή τώρα ή ποτέ για τον νεαρό Πορτογάλο τεχνικό. Επομένως επέλεξε να ακολουθήσει τον ήρωα του, να πάει στην Premier League, να πάει στη Manchester United. Ο ίδιος είπε ότι αυτή η ομάδα ήταν που ήθελε πάντα να προπονήσει, γιατί τον Αμορίμ τον ήθελαν και από το καλοκαίρι και όλες και άλλες ομάδες από την Αγγλία. Θυμίζω ότι είχε πάει να συζητήσει με τη West Ham και είχε γίνει γνωστό το ταξίδι του και η είδηση αυτή γενικότερα. Και όταν γύρισε στην Πορτογαλία, ζήτησε και συγγνώμη από την ομάδα του και από τους οπαδούς για το γεγονός ότι πήγε, έκανε όλο το ταξίδι να μιλήσει με μια άλλη ομάδα. Ήταν στα υπόψη και της Liverpool, αν δεν κάνω λάθος, όταν έψαχνα την καταστάτη του Klopp. Είχε παίξει για λίγο το όνομά του και για τη City, όταν έγινε γνωστό πως θα πάει να δουλέψει στη City ο Ούγκο Βιάννα, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής στην Sporting και θα εργάζεται πλέον στη City. Το λέω αυτό γιατί λύγει το συμβόλαιο του Γκαρδιόλα το καλοκαίρι και εάν δεν το ανανεώσει η City θα είναι σε ένα ζήτημα προπονητή. Βέβαια προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα για να συνεχίσει την απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της με τον Καταλανό τεχνικό. Τελικά κατέληξε στη United το Αμορίμ.
αφήνει αυτό το πολύ ενδιαφέρον project στη μέση. Η Sporting, η οποία τα πάει εξαιρετικά και στην Ευρώπη φέτος, έχει 10 βαθμούς, είναι στις πρώτες θέσεις της League Phase του Champions League. Και φυσικά, είπαμε και για την σπουδαία νίκη με 4-1 κόντρα στην City. Έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα μπορέσει να γίνει το ίδιο επιδραστικός από τον πάγκο και στο Manchester, στο Old Trafford. Καθοδηγώντα την United. Ένα σύλλογο που όλοι οι προπονητές μετά τον Ferguson μετά Ferguson εποχή δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν κάτι σπουδαίο, ούτε ο Μόγιες, ούτε ο Φανχάλ, ούτε ο Μουρίνιο, ούτε ο Σόλσκερ, ούτε ο Τενχάγ. Θέλει να είναι ο Μωρίμ αυτός ο εκλεκτός, ας πούμε, αυτός που θα το πετύχει. Άλλο βέβαια το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, άλλες απαιτήσει μια ομάδα όπως η Sporting, που τα έχει πάει εξαιρετικά, άλλο το Αγγλικό Πρωτάθλημα και άλλες απαιτήσει μια ομάδα όπως η Manchester United. Με το που έγινε γνωστή και η συμφωνία της United με τον Αμορίμ, έκανε φάνησή τους και κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν τον Γιόκερες, που είναι το πιο hot όνομα αυτή τη στιγμή, σε ό,τι έχει να κάνει με θετικό, να τον ακολουθεί στο Old Trafford, αλλά ο ίδιος είπε πως τουλάχιστον στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο δεν θα πάρει παίχτη από την Sporting, σεβόμενος την ομάδα του. Για το καλοκαίρι άφησε παράθυρο ανοιχτό, μεγάλο. Να δούμε βέβαια και πού θα καταλήξει ο Γιόκερες, που έτσι κι ήταν έκπληξη και που έμεινε αυτή τη σεζόν. Sporting, θυμίζω ότι ήθελε πολύ τον Ιωαννίδα, τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση που έφευγε ο Γιόκερες. Τελικά ο Σουηδός έμεινε και συνεχίζει ακάθεκτος. Έχει 16 γκολ στο πρωτάθλημα και 5, αν δεν κάνω λάθος, στο Champions League. Χατρίκ είχε με τη City. Πολλές ομάδες από την Premier League και όχι μόνο τον ωρεύονται. Και μιας και είπαμε για City και Guardiola, για να πάμε λίγο και στην άλλη πλευρά του Manchester, πολλά προβλήματα εκεί. Η ήττα της από την Brighton το Σάββατο ήταν η τέταρτη συνεχόμενη σε όλες τις διοργανώσεις. Ξεκίνησε το αρνητικό σερί από την ήττα για το League Cup για την City. Ήττα που ήρθε από την Tottenham στα τέλη Οκτώβρη με 2-1, συνεχίστηκε από την ήττα από την Bournemouth με το ίδιο σκορ, εντάξει όλα αυτά τα παιχνίδια εκτός έδρας για τη City. Ήρθε η βαριά ήττα που αναφερθήκαμε και προηγουμένως στο 4-1 από την Sporting στην Λισαβόνα για το Champions League, και ήρθε και η ήττα από την Brighton τώρα με 2-1 στο Amex Stadium. Ποτέ, όσο ο Guardiola καθοδηγεί την City, ποτέ στην προπονητική καριέρα του Guardiola δεν είχε υποστεί 4 συνεχόμενες ήττες. Είναι ένα δείγμα των μεγάλων προβλημάτων που έχει η Manchester City. Φυσικά πηγάζουν τα περισσότερα από την απουσία του κατόχου της χρυσής μπάλας πλέον, του Rodri. Υπάρχουν γενικότερα και προβλήματα τραυματισμών στην City, και γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι η City είναι σε ένα πολύ κρίσιμο, είναι σε κρίση, αυτό είναι δεδομένο, και είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, στο πιο κρίσιμο της σύγχρονης ιστορίας της, από τότε δηλαδή που την ανέλαβαν οι Άραβες. Υπάρχει η δίκη για τις οικονομικές παραβάσεις, σε 115 οικονομικές παραβάσεις που ακόμη περιμένουν να δούμε ποια θα είναι η έκβασή της, ίσως μέσα στην άνοιξη να έχουμε νεότερα για αυτό το θέμα. Υπάρχει το μέλλον του Guardiola που είναι στον αέρα, που είναι μετέωρο αυτή τη στιγμή, αν θα συνεχίσει ή όχι στον πάγκο της City. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και για το Haaland που τον θέλουν να σκέφτεται να αλλάξει παραστάσεις από το καλοκαίρι και μετά, αλλά αυτό μέχρι στιγμής είναι το μικρότερο πρόβλημα για τη City. Και υπάρχει φυσικά ο τραυματισμός του Rodri, ρήξη χιαστών και έξω για όλη τη σεζόν. Ένας από τους πολλούς παίχτες που πέσει θύματα αυτή του τραυματισμού το τελευταίο διάστημα, που έχει κόψει πραγματικά την ομάδα στη μέση, και το γνωρίζαμε ότι θα ήταν άλλη ομάδα η City με τον Rodri στην ενδεκάδα και άλλη χωρίς αυτόν. Αλλά φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι πλέον πολύ σοβαρό και έχει πάει πλέον στο μείον 5 η
City από την κορυφή, γιατί η Liverpool του Slot δεν αστείευεται, συνεχίζει ακάθεκτη, νίκησε τώρα και την Aston Villa με 2-0, εκμεταλλεύτηκε την νέα ήττα της City. Και είναι στο συν 5 και σε λίγες εβδομάδες παίζουν και μεταξύ τους μάλιστα στο Anfield, αν δεν κάνω λάθος, οι δύο ομάδες θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το match. Όχι ότι η διαφορά των 5 βαθμών δεν είναι ανατρέψιμη, εντάξει, για την Premier League μιλάμε και για τη City μιλάμε, δεν πρέπει να την ξεγράφει κανένας απολύτως. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω πως η City, παρά τα προβλήματά της, έχει το know-how του πρωταθλητισμού, το διατηρεί δηλαδή, και διαθέτει την ικανότητα να γυρίσει υπέρ της την κατάσταση, ακόμη και έτσι όπως είναι τώρα. Έχει πολύ δρόμο η σεζόν. Αλλά το παραδέχθηκε ουσιαστικά και ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα και είπε ότι έχουμε πάρει 6 Premier League σε 7 χρόνια. Ίσως τη φετινή χρονιά, που δεν είμαστε δηλαδή εννοούσε τόσο καλή, ειδικά από τον τραυματισμό του Ρόντρου και μετά, μια άλλη ομάδα να την αξίζει περισσότερο. Αλλά δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Και είναι λογικό, γιατί ακόμη είναι 11η αγωνιστική στην Premier League και τα πάντα μπορούν να γίνουν. Κάτι που ήθελα λίγο να αναφέρουμε για το νέο Champions League και αυτό ισχύει βέβαια και για τις άλλες οργανώσεις και για το Europa και για το Conference που αυτό ήταν προηγουμένως και σε ελληνικές ομάδες. Τώρα που είμαστε στον δρόμο τα μισά και έχουν περάσει οι 4 πρώτες αγωνιστικές και σιγά σιγά ο κόσμος συνηθίζει τις ιδιαιτερότητες αυτής της καινούργιας διοργάνωσης, αυτού του καινούριου format, έχουμε βγάλει αλήθεια είναι κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι ως εκ το πλήστον θετικά. Κάτι που το βλέπαμε άλλωστε να έρχεται, το γνωρίζαμε στη θεωρία, αλλά το βλέπουμε τώρα και στην πράξη. Καταρχάς να πούμε πως είναι πολύ πιο δύσκολη πλέον η διοργάνωση σε σχέση με τη φάση των ομίλων. Στη φάση των ομίλων, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μεγάλες ομάδες δεν δυσκολεύονταν τόσο και εύκολα ή δύσκολα έπαιρναν τις πρώτες δύο θέσεις, δηλαδή έπαιρναν την πρόκριση για τη φάση των 16. Τώρα βλέπουμε αρκετές ομάδες να δυσκολεύονται. Για παράδειγμα, η Real Madrid είναι στην 18η θέση αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς που έχασε και από τη Μίλαν την περσμένη εβδομάδα με 1-3. Το τι συμβαίνει στη Real, η οποία δέχθηκε και άλλο πλήγμα τώρα με το ρήξη αστών ξανά του Μιλιτάου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ταλαιπωρείται ξανά από τραυματισμούς έξω για ένα μήνα και ο Βάσκης και ο Ροντρίγκο, είναι άλλο ξεχωριστό κεφάλαιο. Θα πρέπει να αναφερθούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί δεν θα προλάβουμε σε αυτήν. Αλλά βλέπουμε γενικότερα
και άλλα μεγάλα ονόματα χαμηλά στην βαθμολογία. Η Μίλαν τώρα ανακάμπτει σιγά σιγά, ξεκίνησε με δύο ήττες, τώρα πήρε δύο νίκες, είναι 20. Η Bayern είναι μαζί με τη Real στην 17η θέση, 6 βαθμούς έχει. Και η Bayern που πήρε μια νίκη σημαντική με την Benfica με 1-0. Υπάρχουν από εκεί πέρα οι ομάδες που η παρή, ας πούμε, είναι 25η, δεν είναι καν δηλαδή στην 24η. Αν τελείωνε τώρα η League Phase, θα ήταν εκτός Champions League. Και έχει και δύσκολο πρόγραμμα γενικά. Έχει μόνο μια νίκη στην Πρεμιέρα και από εκεί πέρα δύο ήττες και μια ισοπαλία. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για την Παρή στο Champions League με στιγμή και έχασε και από τον Ατλέτικο στο τέλος σε αυτή την αγωνιστική. Ούτε και Ατλέτικο έχει θέλξει. Πήρε την μεγάλη νίκη στο Παρίσι, αλλά και αυτή 6 βαθμούς έχει. 23η είναι. Εντάξει, και η Juventus με την Arsenal 7 βαθμούς έχουν, η Leverkusen 7. Η City και αυτή 7 που έχασε τώρα και από τη Sporting. Πολλές ομάδες θα βρίσκουν δύσκολα. Η Μπαρτσελόνα έχει 3 συνεχόμενες νίκες με αποκορύφωμα το 4-1 κόντρα στην Bayern, αλλά ξεκίνησε με ήττα, θυμίζω, στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε κάποιες ομάδες που δεν τις περιμέναμε. Η Liverpool παίρνει άριστα με 4-4. Είναι πρώτη και στην Premier League και στο Champions League. Μόνη στην κορυφή κιόλας. Μετά την ήττα της Aston Villa από την Breeze. Και από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν το περιμέναμε και είναι πολύ ψηλά. Η Sporting μέχρι πρώτον στο Amorim, που έχει 10 βαθμούς. Η Μονακό, και αυτή στους 10. Και η Brest, η οποία είναι στα χτωπούτα της διοργάνωσης, αλλά πραγματικά αυτά που κάνει έχουν αφήσει πολλούς με το στόμα ανοιχτό. Βέβαια, για να τα λέμε και όλα, είχε και ένα θεωρητικά εύκολο πρόγραμμα στην αρχή, δηλαδή έπαιξε και με ομάδες του δικού της γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή πιο ομάδες που περισσότερο στα μέτρα της, αλλά όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που δεν έχει ξαναπαίξει Champions League, που δεν ξέρει, δεν έχει εμπειρία από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μόνο το γεγονός ότι βρίσκεται αίτητη στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή όλης της κατάταξης με 10 βαθμούς, λέει πάρα πολλά. Και δεδομένα θα μας κρατήσει σε αγωνία και θα μας κρατήσει αμέσως το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος αυτή η League Phase. Γιατί υπάρχουν ομάδες που συνεχίζουν να έχουν και δύσκολες αποστολές. Δηλαδή, η Real Madrid που αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα είναι στην 18η θέση, έχει 6 βαθμούς και τώρα παίζει δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια με Liverpool, πρωτοπόρο στο Anfield, και με Αταλάντα που και αυτή τα πηγαίνει εξαιρετικά, είναι με 8 βαθμούς στην 1η θέση. Είναι ψηλά δηλαδή και η Αταλάντα, επίσης εκτός έδρας παιχνίδια αυτό για την Real στην Ιταλία. Έτσι, θέλοντας να δώσουμε ένα παράδειγμα. Θυμίζω ότι έχει σημασία και παραμικρή θέση που θα τερματίσεις, γιατί μετά έχουμε ταμπλό, έχουμε μια μικρή κλήρωση για το αν θα παίξει, ας πούμε, ο πρώτος με τον 7ο ή τον 8ο, με τον, όχι, με συγχωρείτε, με τον 15ο ή 16ο, στις αντιστοιχίες στη φάση των 16, αλλά από εκεί και πέρα οι ομάδες που θα τερματίσουν ψηλότερα επιβραβεύονται, για να έχουν θεωρητικά πάντα ένα πιο βατό δρόμο μέχρι τον τελικό, αλλά δεν ξέρουμε και θα είναι πολύ βαθός αυτός ο δρόμος τελικά, γιατί αυτά τα λέγαμε στην αρχή της διοργάνωσης, με δεδομένο ότι τα μεγαλύτερα ονόματα θα τερματίσουν ψηλά, θα τερματίσουν δηλαδή οι πιο μεγάλες ομάδες, τα πιο βαριά χαρτιά του Champions League θα τερματίσουν στην οκτάδα, για παράδειγμα. Αλλά κάτι τέτοιο μόνο δεδομένο δεν είναι, όπως βλέπουμε, με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στο Champions League. Και μένει να δούμε τώρα στο τέλος Γενάρη που θα ολοκληρωθεί η φάση αυτή, που είναι καινούργια για όλους μας, ακόμα και για τους ποδοσφαιριστές. Ποιος ήταν ο Κονατέ, νομίζω, της Λίβερπουλ, είχε δηλώσει ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα το νέο σύστημα του Champions League. Εγώ απλά παίζω τα παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Είναι κάτι καινούργιο για όλους. Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο τέλος, όταν θα έχουμε τελική κατάταξη, να δούμε την κλήρωση αρχικά και πώς θα βγουν οι διασταυρώσεις. Για μένα είναι πολύ καλύτερο αυτό το σύστημα σε σχέση με την απαρχαιωμένη πλέον φάση των ομίλων, που δεν είχε και ένα ενδιαφέρον από ένα σημείο και μετά, από την τέταρτη αγωνιστική και μετά, για παράδειγμα. Με αυτό το σύστημα η αγωνία μένει μέχρι το φινάλε. Λοιπόν, είπαμε για την Premier League, για την νίκη της Liverpool που έφυγε στο συν 5. Είχαμε και Derby Λονδίνου 1-1, η Chelsea με την Arsenal δεν έκανε ισοπαλία σε καμιά από τις δύο, που είναι βέβαια και οι δύο αυτή τη στιγμή στην τετράδα. Είναι
Τέσσερις ομάδες στους βαθμούς 19, Chelsea, Arsenal, Forest και Brighton. Δεύτερη είναι η City με 23, πρώτη η Liverpool με 28. Στην Ισπανία είχαμε νίκη της Real με 4-0, ξέσπασε η Real του Σασούνα μετά τις βαριές ήττες από Μπαρτσελόνα και Μίλαν. Αλλά ήταν μια νίκη που δεν την ευχαριστήθηκε κανένας νομίζω στη Μαδρίτη μετά το σοβαρό τραυματισμό, το νέο σοβαρό τραυματισμό του Μιλιτάο και τους άλλους δύο πιο ασήμαντους, αλλά ένα μήνα εκτός θα είναι, ο Βάσκες και ο Ροντρίγκο. Το φοβερό για τη Real είναι ότι πλέον έχει μείνει ουσιαστικά με ένα center back, τον Μιλιτάο. Έπαιξε ο Ραούλ Ασένσιο, ένα παιδί από την Ακαδημία, μπήκε ως αλλαγή μετά τον τραυματισμό του Μιλιτάο και μάλιστα έβγαλε και assist. Φοβερή assist για το goal του Μπέλιχαμ που πέρασε τον τερματοφύλακα του Σασούνα με λόμπα από πάνω την μπάλα. Το πρώτο goal του Μπέλιχαμ φέτος. Έχει μείνει μόνο με τον Ρούντιγκερ από την πρώτη ομάδα center back. Ο Βαγέχο δεν υπολογίζεται. Και πιτσιρίκια από εκεί πέρα αν παίξουν όπως ο Ασένσιο. Τσουαμενί που κατά συνθήκη μπορεί να παίξει center back είναι και αυτό τραυματίας. Θα επιστρέψει και αυτό σε κανένα μήνα. Και χωρίς δεξιμπάκ αυτή τη στιγμή. Καρβαχάλ δεξιχιαστό τον Οκτώβριο. Βάσκες τώρα για ένα μήνα εκτός. Έπαιξε ο Βαλβέρδε δεξιός επιστοφύλακας στο μάτι του Σασούνα. Και πραγματικά βρίσκεται η άμυνα, ειδικά της Ρεάλ, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό τα μέσα στην Ισπανία, αλλά και έκρηκτη δημοσιογράφη όπως ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κάνει μεταγραφές η Ρεάλ το χειμώνα αυτόν, το Γενάρη δηλαδή. Κάτι που δεν συνηθίζει η Ρεάλ, είχε χρόνια να κάνει μεταγραφές Γενάρη μήνα. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη πλέον για ενίσχυση τόσο στη δεξιά πλευρά της άμυνας όσο και στο κέντρο της άμυνας. Η Ρεάλ έχει να παίξει και δύσκολα παιχνίδια μέχρι το Γενάρη. Δηλαδή, έχει να παίξει με τη Λίβερπουλ τώρα εκτός έδρας, στο Champions League, με την Αταλάντα εκτός έδρας, με την Bilbao εκτός έδρας. Εντάξει, πέρα από το μάτς με την Bilbao, τα υπόλοιπα παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι με ομάδες που βρίσκονται στο κάτω μισό του βαθμολογικού πίνακα. Δηλαδή, ίσως μπορέσει η Ρεάλ κάπως να μακιγιάρει τα προβλήματα στην άμυνα, αλλά μέχρι το τέλος σεζόν πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάει έτσι. Και αν δεν βγει και άλλο τραυματισμό δηλαδή στην πορεία, έτσι. Δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση, χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκτήσει βάθος το ρόστερ του Αντσελότη, ειδικά στην άμυνα. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα παραβεί τον άγραφο κανόνα της Ρεάλ τα τελευταία χρόνια και θα κάνει μεταγραφές το χειμώνα. Άλλωστε δεν το αρνήθηκε ο Αντσελότη όταν το ρωτήσανε στην συνέντευξη τύπου, είπε πως θα πάμε με αυτούς που έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και από εκεί πέρα θα συζητήσουμε. Πάντως η Μπαρτσελόνα έχασε. Η Μπαρτσελόνα πήγαινε τρένο χθες από τη Σοσιεδάδ με ένα 0 με γκολ του Μπέκερ, μεγάλη νίκη της Σοσιεδάδ. Έγινε πάρα πολύ κουβέντα για τον γκολ του Λεβαντόφσκι που ακυρώθηκε για ένα offside που υποδείχθηκε για τη μύτη του παπουτσιού ουσιαστικά του Λεβαντόφσκι που εξήχε. Το αμφισβητούν στην Μπαρτσελόνα. Λένε πως το γράφημα δεν είναι σωστό και μπορεί και οι διαιτητές να μπέρδεψαν το παπούτσι του αμυντικού της Σοσιεδάδ με το παπούτσι του Λεβαντόφσκι. Τώρα μιλάμε για απειροελάχιστα χιλιοστά. Ήταν έτσι μια φάση που ξεσήκωσε διαμαρτυρίες αυτή του Λεβαντόφσκι, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν θα παίξει με την Πολωνία στο Nations League τώρα. Όπως τραυματίας είναι και ο Γιαμάλ, δεν έπαιξε με τη Σοσιεδάδ. Θα μείνει τρεις εβδομάδες έξω, όπως έγινε γνωστό σήμερα, και φυσικά δεν θα ενισχύσει την εθνική Ισπανίας. Ήταν σίγουρα μια απώλεια που στήχησε στην Μπαρτσελόνα για το μάτς με την Σοσιεδάδ και μια Μπαρτσελόνα που έχει να παίξει και στο Βίγκο με τη Θέλτα. Αργότερα μέσα στο Δεκέμβρη έχει μάτς και με την Ατλέτικο. Η Ρεάλ πήγε στο μείον 6 από τη βαριά ήττα της στο Κλάσικο. Αλλά την ήττα αυτή της Μπαρτσελόνα μπορεί να εκμεταλλευτεί όταν θα δώσει και το παιχνίδι που χρωστάει. Δεν έγινε το παιχνίδι με τη Βαλένθια λόγω των φωνικών πλημμυρών εκεί στην περιοχή. Δραματικότατο γεγονός εκεί στην Ισπανία. Θα μπορέσει να ρίξει και πάλι διαφορά στους τρεις. Αυτή τη στιγμή διαφορά είναι στους 6, αλλά με παιχνίδι λιγότερο η Real Madrid της. Εντάξει, εκεί που γίνεται ο κακός χαμός είναι στην Ιταλία. Είχαμε και το 1-1 χθες στο ντέρμπι κορυφής μεταξύ Νάπολη και Ίντερ. Ίντερ και Νάπολη στο Μεάτσα. 1-1 ήρθε με τον Τσαλχάνογλου να βάζει ένα φοβερό γκολ σοφαρίζοντας το τέρμα του McTominay, αλλά να χάνει και πέναλτι, το στείλει στο δοκάρι. Είναι η Νάπολη πρώτη με 26 βαθμούς, καθόλου δεν τη χάλασε ισοπαλία στο Μιλάνο. Είναι Αταλάντα, Φιωρεντίνα, Ίντερ και Λάτσιο στους 25. Και τώρα μιλάμε Αταλάντα και Φιωρεντίνα σε
σε δαιμονιώδη φόρμα. Η Αταλάντα έχει 6 συνεχόμενες νίκες. Φιωρεντίνα και αυτή σε ερή νίκες το ίδιο. Λάτσιο 4 σε ερή νίκες. Σε εξαιρετική κατάσταση αυτές οι ομάδες. Και Γιουβέντους στους 24. Γιουβέντους που βγήκε νικήτρια στο Ντέρμπι ντε λα Μόλε. Κόντρα στην Τωρίνο με 2-0. Δηλαδή από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση οι ομάδες είναι σε απόσταση 2 βαθμών. Στις 12 αγωνιστικές που έχουμε παίξει στην Σέρια. Είναι πολύ ενδιαφέρον το Ιταλικό πρωτάθλημα φέτος. Εξελίσσεται δηλαδή με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έρχεται το πολύ μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Αγγλία την Πέμπτη. Όλα τα βλέμματα στο ΆΚΑ, το οποίο θα είναι κατάμεστο, θα θυμίσει ο ΆΚΑ από άλλες εποχές. Η Ελλάδα χρειάζεται έστω να μην χάσει, χρειάζεται έστω την ισοπαλία για να κλειδώσει την πρωτιά στον δεύτερο όμιλο Nations League μετά το τεράστιο διπλό στο Λονδίνο, στο Wembley, που νικήσαμε τους Άγγλους στη σκιά, δυστυχώς, εκείνο το παιχνίδι που έγινε του θανάτου του George Baldock. Είμαστε στο συν 3 από τα 3 λιοντάρια, τα οποία έρχονται να παίξουν στην Αθήνα ένα τελικό λαβωμένα όμως, γιατί υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών στους δύο παίκτες της Arsenal, τον Σάκα και τον Rice, διεθνής φυσικά με την Αγγλία. Ο Arnold επίσης, ο δεξιός μπακ της Liverpool, και αυτός δεν μπορεί να ενισχύσει την εθνική ομάδα από χώρες τραυματίας, και αυτός από το παιχνίδι της Liverpool με την Aston Villa. Τώρα διαβάζω ότι προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Gordon της Newcastle. Γενικότερα για τον Lee Carsley, ο οποίος θα δώσει μετά από αυτά τα μάτς του Nations League της Κιτάλης στον Thomas Tuchel στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, είναι πολλά. Είναι κάτι που η Ελλάδα μπορεί να αντικαταστήσει. Βέβαια, η Αγγλία είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος και πολύ μεγάλη ποιότητα. Μπορεί να αντικαταστήσει αυτούς τους απόντες, αλλά σίγουρα θα παίξουν αυτές οι απουσίες στον δικό τους ρόλο. Η Ελλάδα που αν πάρει έστω ισοπαλία, πάει στο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Φινλανδία στο Ελσίνκι, αδιάφορη. Και η πρωτιά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι ανεβαίνουμε στο Group A του Nations League, και ενώ πριν από λίγο καιρό είμαστε στο Group C, και αποκτάμε και μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Μουντιάλ του 26 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε πρόκριση από τη διαδικασία των προκριματικών. Ελλάδα-Αγγλία λοιπόν 10 παρατέταρτο την Πέμπτη, όλα τα βλέμματα στο ΆΚΑ και μακάρι στο τέλος αυτού του παιχνιδιού να πανηγυρίζουμε μια ιστορική επιτυχία για την εθνική ομάδα. Λοιπόν, και πριν καληνυχτιστούμε, να πούμε λίγο και τι έχουμε από Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα, γιατί έχουμε διπλή εβδομάδα και δύο μάτς στην κορυφαία διοργάνωση για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι μας χάρισαν μια τεράστια ματσάρα το βράδυ της Παρασκευής. Ο Ολυμπιακός βγήκε νικητής στο ΟΑΚΑ με μεγάλο πρωταγωνιστή, το Φουρνιέ και το Βεζένκοφ. Οι δυο μαζί πέτυχαν 42 πόντους και νομίζω έδειξαν σε όλους ότι ήταν αυτό που έλειπε από τον Ολυμπιακό την περσινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βιλερμπάν αύριο στις 9 στο ΣΕΦ και παίζει με τη Μακάμπη εκτός έδρας την Πέμπτη στις 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη αύριο στις 9 και 4 και παίζει εκτός έδρας την Παρασκευή 9:30 στην Ιταλία με την Virtus Bologna. Οι δύο ομάδες είναι στο 5-3 ρεκόρ, 5 νίκες, 3 ήττες. Στο μεταξύ τους μάτς το ΆΚΑ μας έδειξε ότι διαθέτουμε σαν χώρα ίσως τις μεγαλύτερες ομάδες μπάσκετ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με τα πιο εντυπωσιακά ρόστερ και τους πιο ποιοτικούς παίκτες. Μακάρι η συνέχεια να είναι ανάλογη και οι ομάδες αυτές οι δύο να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται και στην φετινή EuroLeague. Πολλά θα δείξει και αυτή η διπλή εβδομάδα. Σίγουρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θέλουν να την κλείσουν όμορφα. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Ήταν η κουβή πρώτο σκόρ του Ανδρέα Λεκάκη. Τα ξαναείπαμε μετά από αρκετές ημέρες, είναι η αλήθεια. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, θα συνεχίζει τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αλλά εύχομαι να έχουμε να πούμε πολλά και ευχάριστα για την Εθνική Ελλάδος. Θα είναι μετά το παιχνίδι
με την Αγγλία το πολύ σημαντικό παιχνίδι της, της Πέμπτης. Και χρωστάμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα έτσι πολύ ενδιαφέροντα όσον αφορά το τι έχουμε δει μέχρι στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ποιες είναι οι ομάδες που μας έχουν κάνει περισσότερη εντύπωση και οι ποδοσφαιρικές ιστορίες μας έχουν κάνει περισσότερη εντύπωση μέχρι στιγμής στην σεζόν. Για την ώρα, σας καληνυχτώ. Εύχομαι να περάσαμε καλά αυτή την ώρα έτσι εδώ παρέα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Γεια σας.